Έχει γίνει μια φασαρία στη Θεσσαλονίκη σε ό,τι αφορά έναν δρόμο και τους απογόνους. Ο κ. Μηταφίδης λοιπόν είναι αυτός ο οποίος κατηγορείται από την οικογένεια. Μιλάμε για την αγωγή των απογόνων του Χρυσοχώου, οι οποίοι άνθρωποι θεωρούν ότι ο άνθρωπός τους, ο Μακαρίτης, δεν ήταν δοσύλλογος. Κύριε Μηταφίδη, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Ναι. Μόνο να συμπληρώσω ότι είμαστε τρεις οι καταγόμενοι. Ναι. Και κατά σατανική σύμπτωση και οι τρεις είμαστε από την παρτίδα της αντιδικτατορικής αντίστασης, με φυλακές και εξορίες. Είναι ο Γρίμπας, αλλά νομίζω ο Γρίμπας και ο Σακέντας. Ο συμβολισμός είναι ευρύτερος και συνδέεται με αυτά που λέτε. Γιατί ο ένας από τους αναγόμενους, ο Αλέκος ο Γρίμπας, δικηγόρος, πρώην δημοτικός σύμβουλος, έχει πατέρα που εκτέλεσαν οι Ναζί στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ο πατέρας του σιδηροδρομικός. Να θυμηθούμε λίγο την ιστορία για το Χρυσοχώου και τι ακριβώς λέτε εσείς. Και το άλλο θέλω να σας πω είναι ότι ο έτερος αναγόμενος, ο Σπύρος Σακέτας, είναι γιος αξιωματικού του τακτικού ελληνικού στρατού, προσχώρησε στον Ελλάς και το πλήρωσε ακριβά αυτό με πολλά χρόνια φυλακές και εξορίες μετά, από τους ανθρώπους που απελευθέρωσαν την πόλη από τους Ναζί στις 30 Οκτωβρίου 1904. Τι ήταν ο Χρυσοχώου λοιπόν και γιατί, κύριε Μηταφίδη, τι ήταν ο Χρυσοχώου, τι ακριβώς σημαίνει? Ο Χρυσοχώου τοποθετήθηκε από την κυβέρνηση των δοσιλόγων, την κατοχή του Τσολάκοβλου, γενικός επιθεωρητής νομαρχιών στην Μακεδονία και τη Θράκη, και ήταν γνωστός συνεργάτης των γερμανικών στρατευμάτων, στα οποία μάλιστα με οδηγίες και εντολές που είχε στείλει προς τους κατατόπους νομαρχές ζητούσε να είναι οι πολίτες νομοταγείς και να μην στρέφονται κατά των στρατευμάτων κατοχής. Μάλιστα, για να δείτε και το ήθος του ανδρός, είχε φτάσει στο σημείο να λέει ότι αν οι Βούλγαροι φτιάχνουν 1000 κάλτσες για τα γερμανικά στρατεύματα, εμείς πρέπει να φτιάχνουμε 1500 για να δείξουμε ακόμη περισσότερο την αφοσίωσή μας προς τον γερμανικό λαό, που ήταν μάλιστα και ο κληρονόμος της κλασικής παιδείας, όπως λέει σε έγγραφό του. Δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και μάτρες υπεράσπισης του Μέρτενς στη συνέχεια. Ακριβώς. Ναι, ναι, ο Κώστας Πουλακίδας είναι, για να ξέρει. Ναι, ο κύριος Πουλακίδας τα ξέρει αυτά γιατί έχει γράψει. Δηλαδή, πέρα από τη δράση την περίοδο της κατοχής στο πλευρό των Γερμανών και μετά την κατοχή, όταν τελικά ο αείμνηστος συμπολίτης μας κρατούμενος στο Auschwitz επιζών, ο Ρόμπιο Βαρσάνο αναγνώρισε πιο σωστά τον Μαξ Μέρτεν που ξαναγύριζε στον τόπο του εγκλήματος, στη Θεσσαλονίκη, και παραπέθηκε σε δίκη στο δικείο τότε, ο Μέρτεν, ο Χρυσοχώου, ήταν μάρτυρας υπεράσπισης του και προσπάθησε να δικαιολογήσει τα εγκλήματα που διέπραξε εναντίον των εβραϊκής καταγωγής συμπολιτών μας. Εδώ με το Μέρτεν δεν έγινε ένα κουλουβάχατο τότε στην περίοδο Καραμαλή, αν θυμάμαι? Βεβαίως, θυμηθείτε το πρωτοσέλιδο του Σπίγκελ τότε, ναι, που κατάγγελε τον Μακαρίτη τον Καραμαλή για συνεργάτη των Ναζί, το δεξί του χέρι τότε τον Υπουργό Εσωτερικών τον Θέμελ και την Δοξούλα την Περιβόητη. Και ξέρετε ότι αυτό οδήγησε τελικά στην αμνίστευση ουσιαστικά του Μέρτεν, ο οποίος Μέρτεν ξαναγύρισε στη Γερμανία και κρατηθεί στις καρέκλες σας, έγινε και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Γερμανία. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Ρωτώ και κλείνω. Η πόλη έχει ακόμα δρόμους τέτοιους όμως που είναι προκλητικοί, δηλαδή είναι προκλητικά για τους άλλους απογόνους? Ναι, μια διόρθωση να κάνω, δεν ήταν ο Τάκος ο Μακρύς και όχι ο Θεμελής, ο υπουργός. Η πόλη, ναι, και εξετάξτε κάτι. Όταν εγώ πρωτοπάτησα το πόδι μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης το 2007, αντικαθιστώντας τον Τάσο τον Κουράκη που είχε εκλεγεί βουλευτής, ένα από τα μέσα στο πρόγραμμα και της παράταξης και η προσπάθεια που ξεκινήσαμε ήταν να αποκαταστήσουμε την ιστορική αλήθεια για τη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ταφεί κάτω από τις τάκτες του εμφυλίου και από τις
από την παραποίηση που είχε υποστεί από τους νικητές του εμφυλίου. Εντάξαμε την πόλη παρά τη λυσσασμένη αντίδραση της τότε Δίκης Παπαγεωργόπουλου στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών 1941-45. Και ταυτόχρονα θέσαμε το ζήτημα ότι όσες ονοματοδοσίες όπως αυτή του Χρυσοχώου είχαν αποφασιστεί από το διορισμένο από τη Χούντα Δημοτικό Συμβούλιο, έπρεπε να αναθεωρηθούν και οι δρόμοι αυτοί να αποκτήσουν τα πραγματικά τους ονόματα που είχαν ξυλωθεί μάλιστα την περίοδο της κατοχής. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν τέθηκε και το θέμα Χρυσοχώου, όπως τέθηκε και το θέμα Μπιζουκίδη, όπως και του κατοχικού δημάρχου του Μερκουρίου και ορισμένων άλλων έτσι, αστέρων της περίοδου εκείνης. Και αγωγή γιατί τους κάνουν τώρα? Αυτό είναι το θέμα. Γιατί γίνεται αγωγή? Ρωτάει ο Πασακριάκος από τον Ριζοσπάστη, γιατί γίνεται η αγωγή? Η αγωγή γίνεται, λέει, για προσβολή μνήμης νεκρού. Ότι όλα αυτά για τα οποία το Δημοτικό Συμβούλιο πριν Χρυσής Αυγής αποφάσισε ομόφωνα την αποκαθήλωση του ονόματος του Αθανάσιου Χρυσοχώου και την απόδοση του ονόματος του Αλβέρου του Νάρ, είναι συκοφαντικά και ψέματα. Και ζητάνε και λεφτά αυτοί? Βεβαίως. Πόσα? 600.000 ευρώ. Εντάξει. Συνολικά. Κύριε Μεταφίλη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Θεωρώ ότι εντάξει, είναι η υπόθεση, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Στη Θεσσαλονίκη, σε πρόσφατες παρελάσεις ή εκδηλώσεις, καλούνται σύμφωνα με το πρωτόκολλο οι εκλεγμένοι στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη Χρυσή Αυγή, οι Χρυσαυγίτες? Καλούνται σε εκδηλώσεις να παραστούν? Δεν πατάει το πόδι του. Ο τελετάρχης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Το λέω γιατί υπάρχουν αντιδράσεις, μιας και μιλάμε τώρα για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, υπάρχουν αντιδράσεις από έναν κόσμο γιατί καλούνται επισήμως, με κάθε επισημότητα, σε και μια σειρά τέτοιες εκδηλώσεις. Εγώ προσωπικά δεν χαίρομαι που το πω από εσάς, γιατί σε άλλους δήμους που υπάρχει στήριξη από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, υπάρχει στήριξη, καλούνται διάφοροι. Ναι, εκεί βέβαια. Κύριε Μηταφίδη, σας ευχόμαστε καλή πρωτοχρονιά. Να είστε καλά. Και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Κλείνει χρονιά.